Θα πάμε πάλι στην Κρήτη τώρα, όπου το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής παρέχει εκπαίδευση και πιστοποίηση σε προσωπικό συμμαχικών πολεμικών πλοίων, αναφορικά με τη δυνατότητά τους να εκτελούν επιχειρήσεις νιοψιών. Μια από τις εξελιγμένες τεχνικές που εφαρμόζεται για την καταγραφή και ταυτοποίηση πληρωμάτων πλοίων είναι η λήψη βιομετρικών στοιχείων. Καταγράψαμε στιγμιότυπα από την εκπαίδευση με χρήση ειδικού εξοπλισμού που παρέχεται στο ΚΕΝΑΠ. Το ύποπτο πλοίο έχει εντοπιστεί. Ένα ταχύπλοιο που μεταφέρει άγημα ανιοψίας πλέει με ταχύτητα προς το μέρος του προκειμένου να τα αναχαιτήσει για να πραγματοποιήσει έλεγχο σε όσους επιβαίνουν και να διαπιστώσει το φορτίο. Βρισκόμαστε στην Κρήτη εν πλώ με ένα από τα σκάφη του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής. Αποστολή του είναι να διεξάγει συνδυασμένη εκπαίδευση σε μονάδες του ΝΑΤΟ προκειμένου να αυξήσουν την ικανότητά του στην εκτέλεση αποστολών επιτηρήσεως. Η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καθοδηγήσουν τα πρόσωπα υπό έλεγχο προκειμένου να συνεργαστούν και να λάβουν οδηγίες για το πώς θα πραγματοποιηθεί η λήψη βιομετρικών δεδομένων. Δεν αρκούν παρά λίγα μονάχα λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διαπιστωθεί άμεσα η ταυτότητα όλων όσων ελέγχονται από το άγημα ανιοψίας. Σκοπός κάθε εκπαίδευσης είναι η επάυξηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων σύμφωνα με τους επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς των διδαχθέντων μαθημάτων, καθώς και τις συμμαχικές τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες, με απότερο σκοπό την κατά το δυνατό καλύτερη εκτέλεση μελλοντικών αναθέμενων αποστολών. Με τη χρήση ειδικής συσκευής πραγματοποιείται λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων αλλά και αναγνώριση οφθαλμού, προκειμένου να γίνει αναγνώριση και ταυτοποίηση υπόπτων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από μια προκαθορισμένη θαλάσσια περιοχή. Βρισκόμαστε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ΚΕΝΑΠ. Πίσω μου πραγματοποιείται εκπαίδευση σε αντικείμενο λήψης βιομετρικών στοιχείων, μια νέα εξελιγμένη μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται σε συνενετικές και μη συνενετικές νιοψίες για την ταυτοποίηση και αναγνώριση υπόπτων. Οι επιχειρήσεις ναυτικής αποτροπής περιλαμβάνουν μέτρα θαλάσσιας ασφάλειας. Ανάμεσά τους και η συγκεκριμένη διαδικασία που εφαρμόζεται και διδάσκεται από το ΚΕΝΑΠ. Έλληνες εκπαιδευτές παρέχουν εκπαίδευση σε προσωπικό ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ αλλά και κρατών που συμμετέχουν σε διεθνείς συνθήκες για την ασφάλεια. Εκπαιδεύουμε κατά μέσο όρο 2.500 άτομα το χρόνο στην κυριολεξία από όλο τον κόσμο. Πέρσι 58 χώρες επισκέφθηκαν το κέντρο από το σύνολο των 85 που έχουν από ιδρύσεώς του το 2008 επισκεφτεί στο κέντρο και έχουν πάρει τη σοβαρή εκπαίδευση που αυτό προσφέρει. Μεταξύ άλλων, διδάσκονται όλα όσο αφορούν την τρέχουσα διεθνή νομοθεσία και βασικές αρχές και διαδικασίες του ΝΑΤΟ στη συλλογή βιομετρικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, το προσωπικό του Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής προάγει δεξιότητες και διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμαχικών ναυτικών μονάδων που έρχονται να εκπαιδευτούν στην Κρήτη, αναβαθμίζοντας ταυτοχρόνως το ρόλο της Ελλάδας ως αποκλειστικού παρόχου πιστοποιημένης εκπαίδευσης. Στο επόμενο θέμα, θα γνωρίσουμε τη μεγαλύτερη στρατιωτική οικογένεια. Ο συνταγματάρχης